Η μία μετά την άλλη, χώρες όλο τον κόσμο ανακοινώνουν ότι εντόπισαν κρούσματα του COVID-19. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά ο νέος κορονοϊός μεταδίδεται ταχύτερα εκτός Κίνας από όπου ξεκίνησε. Η Ελλάδα, η Αυστρία, η Γερμανία, η Κροατία, η Νορβηγία, η Γεωργία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ρουμανία έχουν καταγράψει κρούσματα, με τις αρχές πάντως να προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο. 11 πόλεις στη Βόρεια Ιταλία παραμένουν σε καραντίνα, όμως αυτό δεν στάθηκε ικανό να συγκρατήσει τη μετάδοση του ιού. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί τα μέτρα που λαμβάνει η Ιταλική κυβέρνηση. Το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντείνουν τις επιχειρησιακές τους ικανότητες. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανέστειλαν προσωρινά την είσοδο στην επικράτεια της χώρας προσκυνητών που θέλουν να πάνε στη Μέκα και τη Μεδίνα. Στην Τενερίφη, ένα ξενοδοχείο με εκατοντάδες ενίκους παραμένει σε καραντίνα μετά από κρούσμα. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουμε τις επόμενες 14 ημέρες. Έχουμε βιβλία, τα πάντα, αλλά δεν αρκετά. Μπορούμε βέβαια να παίξουμε χαρτιά ή σκάκι. Men vi har heldigvis sørget for, at vi har kortspil, vi har yatzy, vi har backgammon, skak. Εκτός Ευρώπης, κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Αλγερία, τη Βραζιλία και το Πακιστάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να καθησυχάσει τους Αμερικανούς. Είμαστε απολύτως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα, ακόμη και μία επιδημία. Γνωρίζετε βέβαια ότι το επίπεδο κινδύνου είναι χαμηλό και έτσι θέλουμε να το διατηρήσουμε. Αν και έχουν αναφερθεί κρούσματα σε περισσότερες από 40 χώρες, στην κινέζικη πόλη Ουχάν, την πρώτη εστία του COVID-19, οι ασθενείς που ανάρρωσαν επιστρέφουν στα σπίτια τους.